Καλημέρα στο Προεδρείο, καλημέρα σε όλους. Το όραμα ή ο στόχος του FFN είναι για κάθε ασθενή που υφίσταται ένα κάταγμα ευθραστότητας να έχει τη βέλτιστη αποκατάσταση χωρίς νέα κατάγματα στο μέλλον. Για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τη διεπιστημονική διαχείριση του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένης και της δευτεροβάθμιας πρόληψης. Αν δούμε τους τέσσερις πυλώνες του FFN, τον πρώτο, τη διεπιστημονική αντιμετώπιση των καταγμάτων ευθραστότητας, τον δεύτερο, την αποκατάσταση μετά από το κάταγμα ευθραστότητας, ο τρίτος είναι η δευτεροβάθμια πρόληψη και ο τέταρτος είναι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε να πετύχουμε το στόχο μας και το σκοπό μας. Σε κάθε ένα από αυτούς τους πυλώνες, η διεπιστημονική αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι αυτή που θα φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Ξεκινώντας από την αντιμετώπιση των καταγμάτων, κάποιοι από αυτούς τους ασθενείς δεν θα χρειαστεί να παραμείνουν στο νοσοκομείο, αλλά θα πρέπει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και στη φάση της αποκατάστασης, αλλά και στη φάση της δευτεροβάθμιας πρόληψης να αντιμετωπιστούν διεπιστημονικά. Τα κανάλια τα οποία θα χρειαστεί να νοσηλευτούν, όπως είναι κατά κύριο λόγο τα κατάγματα ισχύου, θα πρέπει σίγουρα να αντιμετωπιστούν διεπιστημονικά, όχι μόνο για τη θεραπεία τους, αλλά και για την αποκατάστασή τους στη συνέχεια. Τα κατάγματα ισχύου είναι το μεγάλο πρόβλημα. Συμβαίνουν κατά κανόνα σε μεγαλύτερους ασθενείς με πολλά άλλα προβλήματα υγείας και σε ένα πολύ μικρό ποσοστό οι ασθενείς είναι σε καλή φυσική κατάσταση και πλήρως ανεξάρτητοι. Η νοσηρότητα και η θνητότητα είναι σημαντική. Παίζουν ρόλο η φυσική κατάσταση του ασθενούς, το επίπεδο συνείδησης και τα άλλα χρόνια νοσήματα από τα οποία πάσχουν, η λεγόμενη συνοσηρότητα. Έχουν ιδιαίτερη σημασία η θρέψη του ασθενούς και οι καινούργιοι όροι βέβαια που έχουν μπει στη ζωή μας, η σαρκοπενία και η ευπάθεια. Ένα σημαντικό ποσοστό έχει χαμηλά επίπεδα λευκομάτων και θερμιδικής πρόληψης που, όπως γνωρίζουμε, έχουν σχέση με τις επιπλοκές και τις λοιμώξεις. Αυτή η υποθρεψία που υπάρχει σε κάποιους ασθενείς μπορεί να επιδεινωθεί μετά την εισαγωγή, αν χρειαστεί να παραμείνουν αρκετές ημέρες νηστικοί ως ό,τι καταφέρουν μπουν στο χειρουργείο. Και θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες με τους διεθνούς του νοσοκομείου μας να συμπληρώνουμε τη διατροφή αυτών των ασθενών. Σε μια εργασία που είχαμε κάνει πριν από ένα χρόνο, είχαμε βρει χαμηλές τιμές αλβουμίνης σε ένα 30% των ασθενών και χαμηλές τιμές λευκοκυττάρων σε ένα 21% σε 110 ασθενείς με κατάγματα ισχύου. Η σαρκοπενία είναι μια προοδευτική και γενιασμένη διαταραχή του μυοσχηματικού συστήματος που σχετίζεται με πτώση και με κατάγματα και η ευπάθεια που είναι ένα κλινικό σύνδρομο το οποίο στους χειρουργικούς ασθενείς έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί σχετίζεται με επιπλοκές, με αυξημένο χρόνο νοσηλείας και με ταχυδρική θνητότητα. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο γιατί υπάρχουν ειδικές ομιλίες για αυτά τα θέματα. Όπως βλέπετε, σχεδόν ένας στους δύο ασθενείς με κατάγματα ισχύου θα έχουν μια επιπλοκή. Και βεβαίως είναι γνωστό ότι δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη και η θνητότητα σε αυτούς τους ασθενείς. Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό που μπορεί να φτάσει ως 3% μέσα σε ένα έτος θα χρειαστεί να κάνει επανεισαγωγή. Και σε αυτούς τους ασθενείς που θα κάνουν ξανά εισαγωγή αυξάνεται η θνητότητα. Και παράγοντες κινδύνου βεβαίως είναι η ευπάθεια και η αναπαρκής αποκατάσταση και δεδομένα από άλλες χώρες μας έχουν δείξει ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης νοσηλείας η καλή ορθογυριατρική φροντίδα αυτών των ασθενών αλλά και μετά την νοσηλεία τους η καλύτερη μεταχειρητική φροντίδα και αποκατάσταση ελαττώνει σημαντικά το ποσοστό επανεισαγωγής. Συνεπώς, οι ασθενείς με τα κατάγματα ισχύου είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με συνοσηρότητες υφίστανται ένα κάταγμα και υποβάλλονται σε ένα χειρουργείο και πρέπει να αντιμετωπιστούν από μία ομάδα. Ιδανικά,
θα έπρεπε να συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα οι γυρίατροι. Και μάλιστα σε ορισμένες χώρες έχουν εξευμένους ορθοπαιδικούς γυριάτρους. Δυστυχώς στην Ελλάδα μας οι γυρίατροι είναι πολύ λίγοι, μπορούν όμως να συμβάλλουν συνάδελφοι άλλων παθολογικών ειδικοτήτων. Είναι απαραίτητη συνεργασία με τους ανεσιολόγους για τη χειρουργική αντιμετώπιση του ασθενούς. Φυσικοθεραπευτές και φυσίατροι είναι συλλευτές που καλά θα είναι να έχουν μια ιδιαίτερη εξειδίκευση όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. Διαιτολόγοι κοινωνούν όλοι και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Αυτή η ομάδα θα πρέπει να συνεργαστεί και να βοηθήσει έτσι ώστε να προλάβουμε τις επιπλοκές στους ασθενείς και όταν συμβούν αυτές οι επιπλοκές να έχουν μια έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση, ξεκινώντας προεγχειρητικά και ελέγχοντας τη συνοσηρότητα, την υποθρεψία, σαρκοπενία, ευπάθεια, νοσιακές διαταραχές στους ασθενείς, ώστε να βοηθήσουμε μεταχειρητικά να αντιμετωπιστούν όλοι οι παράγοντες κινδύνου για επιπλοκές και να βοηθηθεί ο ασθενής και στην άμεση αλλά και στην όψιμη αποκατάσταση. Αυτή η διεπιστημονική προσέγγιση έχει αποφέρει καρπούς σε άλλες χώρες που έχουν ξεκινήσει εδώ και 15-20 χρόνια. Έχουν τις κατευθυντήριες οδηγίες τους και έχουν καταφέρει να μειώσουν τη θνητότητα. Έχουν προχωρήσει στην καταγραφή και στη συνέχεια στη δημιουργία αρχείων, μητρώων καταγραφής των καταγμάτων του ισχύου, με τα οποία κατάφεραν να μειώσουν τη θνησιμότητα σε σημαντικό βαθμό. Όπως βλέπετε εδώ, μόνο με την εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών, η ελάττωση της θνητότητας ήταν μόνο 1,8%. Με τη συμμετοχή όμως σε βάση δεδομένων, αυτό φτάνει στο 7,6%. Αυτή η διεπιστημονική προσέγγιση θα πρέπει να ξεκινάει από την εισαγωγή του ασθενούς, να γίνεται άμεση εκτίμηση, να ελαχιστοποιεί το μέγιστο χρόνο αναμονή για το χειρουργείο, τουλάχιστον στα 2 πρώτα 24 ώρα, και μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση να έχουμε ταχεία κινητοποίηση, πρώιμη διεπιστημονική αποκατάσταση στην οξία φάση, γρήγορη αλλά ασφαλή έξοδο από το νοσοκομείο με υποστήριξη για την υποξία και χρόνια αποκατάσταση. Η αποκατάσταση θα πρέπει να αναφέρεται όχι μόνο στους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν στο νοσοκομείο με εισαγωγή στο νοσοκομείο, αλλά και στους υπόλοιπους ασθενείς, και δεν αρκεί απλώς να κάνουν τη φυσικοθεραπεία τους, αυτοί που έχουν προβλήματα με τα κάτω άκρα να καταφέρουν να βαδίσουν και να αποκτήσουν κάποια αυτονομία. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και άλλα θέματα που έχουν σχέση με αυτούς τους ασθενείς, ιδιαίτερα όταν αυξάνει η ηλικία τους. Σε έναν ασθενή με ένα κάτωμα του περιφερικού άκρου της κερκίδος, στα 60 ή στα 65 του έτη, δεν θα πρέπει να μείνουμε μόνο στη φυσικοθεραπεία για την υποκατάσταση της λειτουργίας του χεριού. Θα πρέπει να επεκταθούμε και στην πρόληψη των πτώσεων, να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη υποθρεψία, ενώ να ελέγχθει και να αντιμετωπιστεί ο ασθενής για σαρκοπενία και ευπάθεια. Οι πτώσεις είναι ένας σημαντικός παράγων. Θα πρέπει να ελέγξουμε τους προδιαθετικούς παράγοντες που έχουν σχέση με παθήσεις, φάρμακα, πολυφαρμακεία, φάρμακα που δεν χρειάζεται να παίρνουν οι ασθενείς, και βεβαίως να ελέγξουν τη σαρκοπενία και την ευπάθεια που, όπως είπαμε, σχετίζεται με τα κατάγματα. Η δευτεροβάθμια πρόληψη των καταγμάτων ευθραστότητας αναφέρεται σε όλους τους ασθενείς, είτε έχουν κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο, είτε όχι. Ξεκινώντας από την οστεοπόρωση, στην οποία θα πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες όσον αφορά τη διάγνωσή της, αλλά και την πρωτογενή της πρόληψη, θα πρέπει να θυμόμαστε αυτό που είπαμε πριν. Δεν αρκεί μόνο η θεραπεία με τις κατάλληλες οδηγίες για τη διατροφή, για την αποφυγή προληπτικών παραγόντων, άσκηση, φαρμακευτική αγωγή κτλ. Αλλά θα πρέπει στους ηλικιωμένους ασθενείς να προχωράμε ακόμη περισσότερο με όλα αυτά που αναφέραμε για τις πτώσεις, την υποθρεψία, σαρκοπενία και ευπάθεια. Πολλοί ασθενείς οι οποίοι παθαίνουν κατάγματα ευθραστότητος δεν είχαν αντιμετωπιστεί καθόλου ή είχαν αντιμετωπιστεί μερικώς όσον αφορά το θέμα της οστεοπόρωσης. Ένα μεγάλο πρόβλημα στη θεραπεία της οστεοπόρωσης είναι η συμμόρφωση του ασθενούς, που θα πρέπει και αυτή να ελέγχεται.
Σε μια σχετικά πρόσφατη μελέτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013, όπου συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα, βλέπουμε ότι οι περισσότεροι ασθενείς που είχαν υποστεί ένα κάταγμα ή που ήταν υψηλού κινδύνου δεν ανάλαμβαναν καμία θεραπεία. Πολύ πρόσφατη μελέτη στο Πανεπιστήμιο της Λάρισας σε 308 ασθενείς με κατάγματα θρασιστότητας, παρά το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς είχαν παράγοντες κινδύνου και προηγηθέν κάταγμα, λάβαν θεραπεία στο πόρος μόνο ένα 21,4%. Στο νοσοκομείο το δικό μας, σε 110 ασθενείς με κατάγματα ισχύου, η εργασία που σας είπα και πιο πριν, μόνο ένα 8,3% ελάμβανε θεραπεία υγείας στο πόρος, παρά το γεγονός ότι είχαν προηγούμενα κατάγματα και λήψη θεροειδών. Θα πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά το κάταγμα, το οστεοπορωτικό ή κάταγμα θρασιστότητας που θα υποστεί ο ασθενής, ώστε να προχωρήσουμε στη δευτεροβάθμια πρόληψη. Είτε για όλους τους ασθενείς, και αυτούς που θα νοσηλευτούν και αυτούς που θα τους δούμε σε εξωτερική βάση. Οποιοδήποτε κάταγμα θρασιστότητας αυξάνει τον κίνδυνο για καινούργια κατάγματα και όπως βλέπουμε εδώ, αυξάνει τον κίνδυνο κατά 2,4 φορές για κάταγμα ισχύου. Και αυτοί που έχουν υποστεί ένα κάταγμα ισχύου και τελικώς θα επιβιώσουν, έχουν αυξημένο κίνδυνο για σπονδυλικό κάταγμα ή για κάταγμα στο άλλο ισχύο. Και το δεύτερο κάταγμα ισχύου αυξάνει τη θνητότητα σε αυτούς τους ασθενείς κατά 50% σε σχέση με το πρώτο. Το 2013, λοιπόν, η IOF, International Osteoporosis Foundation, δημιούργησε αυτά τα 13 στάνταρ όσον αφορά την δευτεροβάθμια πρόληψη. Δεν έχουμε χρόνο για να τα αναλύσουμε ένα-ένα, αλλά όλα όπως βλέπετε ξεκινάνε από την αγνώριση του ασθενούς, την εκτίμηση του ασθενούς, τις κατευθυντήριες οδηγίες, φαρμακευτική αγωγή, αλλά και την εκτίμηση του αποτελέσματος αυτής της αγωγής και μια μακροπρόθεσμη διαχείριση αυτών των ασθενών και βεβαίως και τη διατήρηση ενός μητρώου μιας βάσης δεδομένων. Το πρώτο λοιπόν και σημαντικό βήμα είναι η αναγνώριση του ασθενούς. Και αυτή θα την κάνει ο ορθοπαιδικός, γιατί αυτός είναι που θα δει τον ασθενή με το κάταγμα. Τώρα, στη συνέχεια, είτε ο ίδιος, είτε κάποιος συνάδελφος κάποιες άλλες ειδικότητες, θα πρέπει να εκτιμήσει την οστεοπόρωση, τη θεραπεία και την παρακολούθηση αυτών των ασθενών. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, βεβαίως, ιδανικά θα έπρεπε να συμμετάσχει κάποιος γυρίατρος, τέλος πάντων, συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων, να εκτιμήσουν, να αντιμετωπίσουν σε συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές και φυσιάτρους, τη σαρκοπενία, την ευπάθεια, σε συνεργασία με τους διαιτολόγους, θέματα υποθρεψίας, με άλλους συναδέλφους, την πολυφαρμακία και βεβαίως να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την πρόληψη των πτώσεων. Διάφορα μοντέλα εφελές έχουν εφαρμοστεί σε διαφορετικές χώρες, σε κάποιες συμμετέχουν νοσηλευτές, σε κάποιες συμμετέχουν άλλα άτομα που παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Σημασία έχει ότι αυτά τα προγράμματα εφελές βελτίωσαν τις επιπτώσεις των αστροπορετικών καταγμάτων, παρατήθηκε αύξηση των ατόμων που υποβλήθηκαν σε μετρήσεις οστικής πυκνότητας, που μπήκαν σε κάποια αστροπορετική αγωγή και που συμμορφώνονται με τη θεραπεία, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πιθανότητες κατάγματος και η θνητότητα. Και στην Ελλάδα, στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας, ο κ. Μάκρης με τους συνεργάτες του κάνει μια εξαιρετική εργασία το 2017, που ήταν η πρώτη προσπάθεια για την εφαρμογή εφελές στην ελληνική επικράτεια. Τέλος, για την αλλαγή στα νοσοκομεία μας και στην κοινωνία μας, εδώ είναι η προσπάθεια και ο κύριος στόχος του FFN Greece. Και εδώ βλέπετε εν συντομία την σύντομη ιστορία του. Ιδρύθηκε το 2018, το πρώτο συνέδριο ήταν το 2019 και τώρα μετά την αναβολή που πήραμε τον Απρίλιο, λόγω της πανδημίας κορονοϊού, είμαστε στο δεύτερο συνέδριό μας. Και ο στόχος λοιπόν του FFN Greece είναι η ενημέρωση, η εκπαίδευση, η καταγραφή και η επεξεργασία μέσω της δημιουργίας ενός μητρώου καταγμάτων και βεβαίως η κλινική έρευνα και η αξιοποίηση αυτών των δεδομένων. Να καταφέρουμε κάποια στιγμή να φτιάξουμε και εμείς τις δικές μας κατευθυντήριες οδηγίες για διεπιστημονική διαχείριση και δευτεροβάθμια πρόληψη, με τελικό σκοπό να αλλάξουμε την κατάσταση στα νοσοκομεία. Ιδανικό θα ήταν να υπάρχει μια ομάδα διαχείρισης των καταγμάτων θρασιστότητας σε κάθε νοσοκομείο, όπως επίσης και εκτός νοσοκομείου στην κοινότητα, όπου χρειάζεται
να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές όσον αφορά την αποκατάσταση μετά την οξία φάση, αλλά και τη δευτεροβάθμια πρόληψη. Μέλη του FFN, όπως γίνεται και στο εξωτερικό, έτσι και στην Ελλάδα, είναι οι ορθοπαιδικοί και πολλοί άλλοι γιατροί, αλλά και άλλα άτομα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Όπως είπαμε και πριν, οι ορθοπαιδικοί παίζουν τον κύριο ρόλο, διότι αυτοί είναι που θα δουν τους ασθενείς με αυτά τα κατάγματα. Δεν είναι αυτοί που μόνοι τους θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα των ασθενών. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα η οποία σε συνεργασία θα δώσει αυτή την διεπιστημονική διαχείριση αυτών των ασθενών. Σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουμε και εμείς. Πέρσι τον Οκτώβριο δημιουργήσαμε μια ομάδα διαχείρισης καταγμάτων της ταυτότητας, όπου συμπεριλαμβάνεται και η δευτερογενής πρόληψη. Ο σκοπός μας ήταν το Μάρτιο να επεκταθούμε και εκτός νοσοκομείου, αλλά δυστυχώς λόγω κορονοϊού δεν τα καταφέραμε. Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν αυτή την ομάδα και κάνουμε καταγραφή των στοιχείων με όλα αυτά τα έντυπα και τα σκόρς που βλέπετε. Έχουμε την γραμματική μας υποστήριξη και ελπίζουμε σε ένα από τα επόμενα συνέδρια να παρουσιάσουμε τα πρώτα στοιχεία από τη λειτουργία αυτής της ομάδας. Ευχαριστώ πολύ.